Περιμένουμε τον αφέτη και δίδεται η εκκίνηση. Πετάγεται δυνατά το νούμερο 7, Western Presence, και θέλει να οδηγήσει. Έρχεται και το νούμερο 1, ο Quinteo, ενώ από μέσα το νούμερο 5, ο Ace Rebel, που τελικά ελαφρά προηγείται. Έρχεται απ' έξω και το νούμερο 2, ο Μπαζούλα, και θέλει αυτός να περάσει μπροστά. Από μέσα Ace Rebel, απ' έξω Μπαζούλα, ανάμεσά του το νούμερο 7, Western Presence. Έχουν πίσω του το νούμερο 1, Quinteo, και το νούμερο 4, ο Gino. Ακόμη πιο πίσω το νούμερο 8, Cover Charge, ελαφρά στην εξωτερική το νούμερο 6, Ελευθερώνικος, και στην τελευταία θέση το νούμερο 3, Nobility. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι της κούρσας με τον Ace Rebel, το νούμερο 5, να δέχεται επίθεση από το Western Presence, το νούμερο 7, αλλά και τον Μπαζούλα, το νούμερο 2. Ακριβώς πίσω τους ο Gino. Και πάμε για το τέλος, όπου Western Presence και Μπαζούλα, Ace Rebel μπαίνει λίγο πιο πίσω, έρχεται και ο Gino. Μπαζούλα έχει πάρει τη διαφορά, Western Presence θα μείνει στη δεύτερη θέση, θέλει να επανέλθει, Μπαζούλα και Western Presence μέχρι το τέλος. Μπαζούλα, Western Presence, ενώ για την τρίτη θέση μάλλον ο Ace Rebel μπροστά από το νούμερο 4, ο Gino. 2-7. Και μάλλον ο Ace Rebel διεσώθη από το finish του ο Gino, του νούμερο 4. Βλέπετε τα τελευταία μέτρα. Μπαζούλα θα πάρει τη νίκη. Western Presence στη δεύτερη θέση. Ace Rebel και ο Gino. Αυτό μας δίνει την εντύπωση, ότι ο Ace Rebel διεσώθη. Αλλά θα περιμένουμε. Για αυτή είναι η δουλειά του Φωτοφίνης. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριο Ιωαννίδη, συγχαρητήρια. Μπορεί στο παρελθόν στα συγκεκριμένα μέτρα να μην είχε αποδώσει ιδανικά, αλλά σήμερα αποδείχθηκε πάρα πολύ ανταγωνιστικός και αξιόμαχος. Πιστεύω ότι είναι ένα άλογο που για μικρομεσαίες αποστάσεις θα είναι ιδιαίτερα δυνατός, εφόσον θα υπέβεται με υπομονή. Ενώ έχει πολύ δυνατό πέταγμα από τα κουτιά, πολλούς τζόκεϊ τους έχει ξεγελάσει και έχει πάει γρήγορα. Δεν του αρέσει. Έχει ένα 450 που άμα του το πάρει στην αρχή, στο τέλος του στοιχίζει. Οπότε με σωστή κατανομή όλα. Σωστή κατανομή. Ο Δημητσάνης, επειδή το είχε ξανακαβαλήσει και το είχε ξανακαρδίσει, παρότι σήμερα ακολούθα και από νωρίς τον επικεφαλή σε Ισραήλ, το κάνει στο κέφι του. Και επί της ουσίας έκανε 250 μέτρα. Εντάξει, η φόρμα του ήταν εξαιρετική και την εξαργύρωσε με μια ωραία νίκη. Νωρίτερα η Μπλουτεμπέρα πέταξε. Είναι πολύ δυνατή φοράδα. Παρότι ήταν επιβαρημένη από τις συνεχείς διακρίσεις και τις νίκες της. Λίγο φοβήθηκα στην αρχή, γιατί με το που φύγανε από το στάρτ την κάνανε σάντουιτς η Καστόντιαλ με το απέξω της άλογο και έμεινε προτελευταία. Αλλά ευτυχώς βρήκε ένα άνοιγμα και ούτε το βήμα της χαλούσε, ούτε έπεσε σε περιπέτειες και αυτά, και την καβάλισε πολύ δυναμικά ο δρόσος και κέρδισε και αυτή.